κύριε Πρόεδρε, με το νόμο 3852 του 2010 και με το άρθρο 67 και όπως έχει τροποποιηθεί η παράταξή μας Νέα Αρχή, καταθέτει αίτημα για έτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την 3η 8 Δεκάτου 2019 και ώρα 7:30 με μοναδικό θέμα συζήτηση το ενδεχόμενο του οριστικού κλεισίματος της λειτουργίας των λιμνητικών μονάδων ΔΕΗ Μεγαλόπουλος. Υπογράφοντες 9 άτομα. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη για το συγχωρείτε. Είναι το λόγο όχι, αγαπητέ συνάδελφοι, το θέλετε πριν με εσύ διατάξει γι' αυτό. Για να καταλάβω τι συζητάμε δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει απόφαση. Εντάξει, μπορεί και από μόνο σου με του 9. Και έχει το 1 τρίτο. Αυτό θα έλεγα. Δεν είναι ανάγκη να καταθέσετε. Αν θέλετε να κάνετε έκτακτο το συμβούλιο, είναι πολύ απλό. Με μία αίτησή σα και δεν χρειάζεται. Δεν βάζει και ημερομηνίε. Όμω. Να πω κάτι. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε το θέμα κλεισίματος της ΔΕΗ, κάντε πρόταση, είμαστε έτοιμοι να το κουβεντιάσουμε. Αν είσαστε έτοιμοι δηλαδή και μπορείτε να κάνετε να αποβάλλετε προ ημερησία, εμεί δεν έχουμε καμία αντίθετη άποψη να κουβεντιαστεί αμέσω τώρα. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε άλλο συμβούλιο και δεν νομίζω ότι θα τραβήξει τόσο πολύ σε μάτι. Κύριε Πρόεδρε, για το έτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζητάμε και κύριοι συνάδελφοι, το ζητάμε μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με τα θέματα των μονάδων λειτουργίας της ΔΕΗ. Ένα τέτοιο θέμα, το οποίο για μας είναι σοβαρό, κρίνεται το μέλλον της πόλης και της περιοχής μας, δεν μπορεί να συζητηθεί σε ένα τακτικό συμβούλιο όπως είναι σήμερα. Θεωρούμε ότι γι' αυτό και σήμερα καταθέτουμε την αίτηση για συζήτηση με μοναδικό θέμα το συγκεκριμένο λοιπόν πρόβλημα το οποίο δημιουργείται με το κλείσιμο των μονάδων. Γι' αυτό και θέτουμε, δίνουμε τη δυνατότητα και στις παρατάξεις και σε όλους τους φορείς να βρεθούν στη συνάντηση αυτή και να συζητηθούν εφόλης της ίδιας τα θέματα που απασχολούν την πόλη μας και την περιοχή μας με το κλείσιμο των μονάδων. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία αντίρρηση εάν έμενε προς ημερήσια διάταξη, κύριε Δήμαρχε, να συζητηθεί, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να έχει δυνατότητα ο κάθε συνάδελφος ούτως ώστε να είναι έτοιμος για μια τέτοια συζήτηση. Από πλευράς ενημέρωσης, εννοείται. Αν το θέμα είναι τόσο σοβαρό, οφείλει ο κάθε συνάδελφος να είναι ήδη ενημερωμένο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα θέμα τόσο σοβαρό και λες θα ενημερωθούμε αύριο. Το θέμα είναι σοβαρό. Θέλετε να το βάλουμε τώρα ουδεμία αντίρρηση και εμείς είμαστε έτοιμοι. Κύριε Πρόεδρε, για να μπει σήμερα το θέμα και πρώην μερικία διατάξεως, θεωρώ ότι υποβαθμίζεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι το κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπουλος, που θα οδηγήσει σε ανεργία χιλιάδες κόσμων. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με την πρόταση του συνάδελφου του Μιχόπουλου να γίνει όχι την Τρίτη, συνάδελφε, να γίνει τη Δευτέρα, γιατί η Τρίτη είναι ανοιχτέ τα καταστήματα, υπάρχουν οι καταστηματάρχες, υπάρχουν έμποροι, υπάρχουν πόσο είναι ιατρία και δεν μπορούν. Να είναι τη Δευτέρα καλύτερα και να είμαστε έτοιμοι. Προσωπικά, εγώ κύριε Δήμαρχε, είμαι έτοιμος και να συζητήσω σήμερα. Αλλά υποβαθμίζεται μια τέτοια συζήτηση όταν έρχεται πιο προημερησία διατάξεως ένα ζήτημα τόσο σοβαρό που θα πρέπει να έχουν καλυφθεί και τα σωματεία, να έχουν καλυφθεί και από την περιφέρεια. Νομίζω ότι μιλάτε για διαφορετικά πράγματα και η δημιουργία εντυπώσεων έχει και ένα όριο. Ο κύριος Μιχόπουλος προφανώς μιλάει για το κλείσιμο των μονάδων που έγινε με τις αδειοδοτήσεις. Εσείς προφανώς μιλάτε... Γενικώς. Οριστικό. Για το οριστικό κλείσιμο των μονάδων. Μιλάτε για το οριστικό κλείσιμο των μονάδων. Είπατε με εμάς το θέμα όπως προέκυψε χθες. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε όχι και στο έκτακτο και βέβαια αν αυτό ακολουθήσει μετά τη συνάντηση που θα έχουμε με τον κύριο Χατζηδάκη την Παρασκευή θα είναι και ουσιαστικό και θα έχουμε και περισσότερες έτσι δυνατότητες να βάλουμε τα θέματα σε μια βάση σωστή. Δεν διαφωνούμε. Αν μιλάμε για το οριστικό κλείσιμο, γιατί αν μιλάγαμε για το κλείσιμο που έγινε λόγω των αδειοδοτήσεων είναι μια κατάσταση παροδική που θα λυθεί επ' όσο λύθει. Γι' αυτό νόμιζα.
Μιλάω για το οριστικό κλείσιμο. Και δεύτερο, ανέφερα ότι η συζήτηση, εάν λόγω ότι κάτι προκύψει τη Δευτέρα, εάν όμως συμφωνούμε να συζητηθεί τη Δευτέρα, το αναβάλουμε το άλλο θέμα και πάμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Καμία αντίρρηση. Εάν σας εξυπηρετεί όλους, κύριε Δήμαρχε, έχετε αντίρρηση τη Δευτέρα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμείς μάλλον δεν έχουμε πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μπορώ να κάνω και εγώ μια παρέμβαση. Τουλάχιστον αν μπορείτε τα μαγαζιά που είναι να τα βάλετε ή Δευτέρα ή Τετάρτη, τουλάχιστον τις μέρες που ανοίξατε τα μαγαζιά. Εγώ έχω μεγαλύτερο πρόβλημα από εσάς, κύριε. Βεβαίως. Εσείς λέτε ότι Δευτέρα θα λείψετε στο εξωτερικό. Είδατε όμως και δεν θα το βάλουμε Τετάρτη. Σήμερα γιατί να μην είναι κι άλλος χρόνος εδώ και πώς να γυρίσουν να έρθουν. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Εγώ έπρεπε να είμαι ήδη έξω. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, να κανονίσετε τα δημοτικά συμβούλια να τα βάλετε τις μέρες που μπορεί να έρθει και ο κόσμος να παρακολουθεί και να μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε. Όχι το καθήκον μας καλεί, όχι οτιδήποτε ώρα. Σάββατο και Κυριακή. Και Σάββατο και Κυριακή μπορούν να είμαστε εδώ. Αλλά τουλάχιστον στις ώρες των καταστημάτων να μην βάζει το δημοτικό συμβούλιο. Το καταλαβαίνω και ετοιμάζεται και έχω μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Εντάξει, αν δεν διαδικτύξει αυτό, μπορούμε να τα βρούμε. Έτσι δεν είναι συζητάμε. Πέμπτο θέμα. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία Τηλεθέρμανση Μεγαλόπουλης, Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. Στην προηγούμενη συνεδρία διαπιστώθηκε πως δεν είχατε ενημερωθεί σωστά για τη διαδικασία εκλογής του Δημοτικού Συμβούλου που θα εκλεγεί για να αντιπροσωπεύσει ο Δημοτικός Σύμβουλος στην εκλογή του νέου ΔΣ της Τηλεθέρμανσης ΑΕ. Ζητήθηκε από εσάς αναβολή 5 ημερών. Προκειμένου να ενημερωθείτε. Γεγονός που έγινε. Πιστεύουμε λοιπόν πως μέσα στις 9 και όχι 5 μέρες είχατε όλη την ευκαιρία και το χρονικό διάστημα να ενημερωθείτε. Σας υπενθυμίζω λοιπόν πως ο κύριος Δήμαρχος είχε προτείνει στην προηγούμενη συνεδρίαση τον κύριο Κυριακόπουλο ως πρόεδρο, ως εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου για την τηλεθέρμανση ΑΕ. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Τσιρικότης μας διάβασε μια γνωμοδότηση ενός δικηγόρου. Ο οποίος πληρώνεται με μηνιαία την πιστή από την εταιρεία τηλεθέρμανση ΑΕ. Καμία λοιπόν τέτοια νομοδότηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον νόμο. Σας ενημερώνω πως ο συγκεκριμένος νόμος έγινε με φιλοσοφία τη διευκόλυνση της κυβερνησιμότητας. Συνεπώς, τόσο για τις ανώνυμες εταιρείες, όσο και για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα, ισχύει η αναλογία των 3/5 υπέρ του Δημάρχου. Η πρόταση του Δημάρχου είναι επίσης δεσμευτική. Γεγονός που συνεπάγεται την υπεψήφισή του ανεξαρτήτως ψήφου. Για να το καταλάβετε, και μόνο με μία ψήφο υπερψηφίζεται η πρόταση του Δημάρχου, εφόσον το πρότεινε ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση. Είστε ο εισηγητής, δεν είστε. Μία ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε τον νόμο που αναφέρεται στις πολυμετοχικές. Τον νόμο θέλω. Τον νόμο. Μια και αναφερθήκατε στον νόμο. Θέλω να μου πείτε τον νόμο. Ο άρθρο, αριθμό, νόμου που αναφέρεται στις πολυμετοχικές. Επειδή λοιπόν αυτή η ιστορία πολύ τράβηξε, παρατράβηξε με, και επειδή δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την εδέρμαση μέχρι του χρόνου, ήδη έχει μείνει ακέφαλη. Δεν δουλεύει, υπάρχει κενό χρόνου. Ο μοναδικός που αυτή τη στιγμή είναι στην τηλεθέρμανση είναι ο νομικός σύμβουλος και κανένας άλλος. Ο νομικός σύμβουλος τηλεθέρμανσης γνωμοδότησε. Εμείς, είπα και προχθές, εγώ προσωπικά δικηγόρος δεν είμαι. Αντιλαμβάνομαι, θέλω να πιστεύω, τις οδηγίες που μου έχουν έρθει από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν, έχω επικοινωνήσει μαζί τους. Είναι σαφέστατο. Και λέει λοιπόν ότι για τις πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρείες, το ποσοστό των 3/5 εφαρμόζεται και ισχύει στην εκλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Και προφανώς δεν λέει για το Συμβούλιο, για τον απλούστατο λόγο του Συμβούλιο. Γιατί όταν δίνει το δικαίωμα, στη φιλοσοφία ποια είναι, όταν δίνει το δικαίωμα στο Δήμαρχο να ελέγχει τη Συνέλευση και η Συνέλευση είναι αυτή που βγάζει το Συμβούλιο, θεωρείται περιττό να πει για το Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν είμαστε πεπισμένοι γιατί έχουμε ρωτήσει ότι είναι έτσι. Από εκεί και πέρα, αν εσείς θεωρείτε
ότι εμείς παραβαίνουμε. Είναι πολύ απλό, η πρότασή μου ισχύει και δεν θα πούμε πάλι στη λογική να κουβεντιάζουμε 25 μέρες για αυτό το θέμα. Η πρόταση θα κατατεθεί. Θέλετε να μην την ψηφίσετε? Δεν την ψηφίσετε αν νομίζετε ότι δεν είμαστε σωστοί. Προσφύγετε όπου θέλετε να το ανατρέψετε. Είναι πολύ απλό. Και δόθηκε επειδή ο κύριος Μικόπουλος είπε ότι δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ. Εγώ με τον κύριο Τσιριγότη κουβεντιάζαμε πάρα πολλές ώρες, όχι εγώ σε προσωπικό, ανταλλάξαμε απόψεις και δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθούν τα φαινόμενα αυτά. Ούτε πρόκειται να βάλουμε άκρη. Η ερώτηση λοιπόν από την πλευρά του δική μου είναι στον κύριο Μικόπουλο. Κύριε Μικόπουλε, ενημερωθήκατε, βρήκατε ποια είναι η σωστή άποψη? Θα το δείξετε με την ψήφο σας. Όποια θεωρείτε ότι είναι σωστή, θα το κάνετε. Δεν μπορούμε να πούμε πάλι λοιπόν και να κουβεντιάζουμε και να ξανακουβεντιάζουμε και να φέρουμε γνωμοδοτήσεις δικηγόρων, οι οποίες στο κάτω-κάτω είναι η γνωμοδότηση ενός δικηγόρου, η προσωπική του άποψη. Έχετε δει σε ένα δικαστήριο οι προσωπικές απόψεις των δικηγόρων να ταυτίζονται? Όχι βέβαια. Ανάλογα με το ποιος είναι ο πελάτης και του ζητάει, είναι η δική άποψη. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να βασιστούμε σε καμία γνωμοδότηση. Όποιος έρθει και γνωμοδοτήσει, εμείς προσωπικά ως παράταξη, έχοντας σαν όπλο αυτά που μας είπε το Υπουργείο και την Οδηγία, που καθώς είδατε και προηγουμένως ο κ. Μικόπουλος είπε πάρτε τα όλα. Είχε και ένα δίκιο έτσι, να το αναγνωρίσουμε. Επειδή η λογική είναι οι Δήμοι για να κυβερνηθούν, πρέπει ο Δήμαρχος να έχει πλειοψηφία. Για φανταστείτε τώρα λοιπόν να δώσει ακόμα και στις σχολικές επιτροπές την πλειοψηφία στον Δήμαρχο και να μην τη δώσει την ανώνυμη εταιρεία. Δεν θα ήταν λίγο, να μην το πω, να μην πω λέξη που ταιριάζει? Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι έτσι τα πράγματα και κατεβάζω ευθέως την πρόταση. Υποψήφιος λοιπόν είναι ο Αντώνης ο Κυριακόπουλος και καλό να την πάρετε στην ψηφοφορία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κουβεντιάζουμε μέχρι του χρόνου το θέμα. Ήδη μπήκε ο Κόβδης και οι τηλεθέρες μας δεν έχει συμβούλιο. Επίκειται εργασίες, είναι εργολάβοι που έχουν αναλάβει, κατεβαίνουν και δεν υπάρχει κανένα. Πρέπει λοιπόν, κύριε Απετώ, να μπει στην ψηφοφορία. Το θέμα έχει εξαντληθεί στην κουβέντα, στη συζήτησή του από την προηγούμενη εβδομάδα. Περνάμε στην ψηφοφορία. Δεν μου απαντήσατε βέβαια. Εγώ ζητάω να ρωτήσω. Και θα το βάλετε σε ψηφοφορία, μην γίνετε. Και δεν είναι θέμα να ενημερωθούμε. Η πρόταση δεν ήταν αυτή του κόμματος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Δημάρχε, πρώτα-πρώτα εγώ ζήτησα την αναβολή, όχι για να ενημερωθώ. Διότι διαπιστώθηκε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υπήρχε ξεκάθαρη άποψη, ακόμα και νομοθετική ρύθμιση περί των ανωνύμων εταιριών, πολυμετοχικών ανωνύμων εταιριών. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα και ζήτησα μάλιστα, αν θυμίστε καλά και παρακαλώ να ανατρέξετε στα πρακτικά, να σταλεί από το Δήμαρχο, από το Δήμο, έγγραφο με ερώτημα τόσο στην ΚΕΔΕ όσο και στο Υπουργείο να ξεκαθαρίσει εάν ισχύει αυτό, ό,τι ισχύει για τις μονομετοχικές εταιρείες και για την πολυμετοχική εταιρεία. Σήμερα όμως δεν έχετε κάτι τέτοιο στα χέρια. Εμένετε σε αυτό που είπατε και την προηγούμενη φορά. Θα σας πω λοιπόν εγώ που προσπάθησα μέχρι και πήρα και στις 3 η ώρα σήμερα με μεγάλες προσπάθειες να βρω τόσο, να είμαι σίγουρος, τόσο από την ΚΕΔΕ, από το νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ, που αυτός έφτιαξε τον νόμο, με πάση περιπτώσει, αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να σας διαβάσω. Τηλεθέρμανση Μεγαλόπουλος, ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, χωρίς περιορισμού. Κύριε Κόρτε, τι νους είναι η γνωμάτηση, του κυρίου Ζιγούρη, νομικός της ΚΕΔΕ. Και με μόνο κριτήριο την απόλυτη πλειοψηφία επί του προσώπου ή των εκπροσώπων. Τα δε διαβαλόμενα με την παρήθμο τάδη κλπ. 13/9 κύκλο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως με τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ αναφέρεται επί των διοικήσεων των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιρεών η διάταξη του άρθρου 6 του νόμου
46 23 του 19 εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο και όχι προς τον ορισμό του Προέδρου όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις κείμενης της νομοθεσίας. Είναι ασαφή και αν δεν έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο έχουν εφαρμογή μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που το καταστατικό των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιριών προβλέπει ότι ορισμένος μέτοχος συμμέτοχοι έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μπορούν όμως να υπερβούν τα 2/5 του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτόν όπως ευτός αναφέρεται στο άρθρο 79 του νόμου 45-48 του 18. Στο καταστατικό της τηλεθέρμανσης μεγαλόπολης ανωνύμου εταιρείας ΟΤΑ δεν υφίσταται τέτοια πρόβλεψη. Ως εκ τούτου δεν χρήζουν εφαρμογή τα συγκεκριμένα γραφόμενα της εγκυκλίου. Με σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τον κύριο Τζιγούρη, δικηγόρο της ΚΕΔ, με ενημέρωσαν ότι είναι στο γραφείο του Υπουργού διευκρινιστική εγκύκλιο για τις πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρείες, το οποίο τι θα βγάλει κανείς δεν ξέρει. Ακόμα, δηλαδή, και το Υπουργείο δεν έχει καταλήξει οριστικά γιατί και μόνο. Διότι υπάρχει όχι μόνο στη Μεγαλόπολη για τηλεθέρμανση, το πρόβλημα το έχει η Κοζάνη, το έχει τα Ρεβενά, το έχουν πολλές ανώνυμες πολυμετοχικές εταιρείες, η οποία ο νόμος αυτός που επικαλείστε εσείς, μάλλον δεν ισχύει. Εάν κάνει τροποποίηση του νόμου ή προσθήκη, αυτό υπάρχει τις επόμενες μέρες, το οποίο θα ολοκληρωθεί. Σε ό,τι αφορά για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ, με αυτά που υπόθηκαν όλο αυτό το διάστημα, εμείς δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία πρεμούρα, ούτε θέσεις και το διαπιστώσατε, ούτε να θέλουμε δε και καλά να συμμετέχουμε στην τηλεθέρμανση. Πάρτε τα όλα, όπως είπαμε και πριν. Θεσμευτείτε όμως το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα είναι άπιστο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καταθέσαμε κατά επανάληψη. Ένα αυτό. Δεύτερο. Να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να απευθυνόστε με αυτόν τον τρόπο στους Δημοτικούς Συμβούλους, που είναι τελικώς απολογούμενοι, γιατί ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, να το ξέρετε κύριε Δήμα, χρεώνεται με 1.500 μετοχές και κανείς δεν ξέρει που σημαίνει. Γι' αυτό πρέπει να εκλεγεί ο σύμβουλος αυτός που θα ορίσει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή θα είναι στις πλάτες του ακριβώς στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Για όλα τα τυχόν από εδώ και πέρα επιπτώσεις ή μη που αφορά για την τηλεθέρμανση της Μεγαλόπολης λειτουργία και μια σειρά άλλων διαδικασιών. Μένω εδώ και παρακαλώ, εάν εσείς είστε σίγουροι ότι θα ισχύσει ο νόμος, δεν μας καμία αντίρρηση και κανένα πρόβλημα. Εάν θέλετε λοιπόν να πάμε σε ψηφοφορία για να εκλέξουμε ένα άτομο ή δύο, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε και εμείς ένα άτομο υποψήφιο. Τώρα, αν θα πάρει 10 ο δικός μας υποψήφιος ή 3 ή 5 και ο δικός σας 15, ας το λύσω Παναγιωτόπουλος το πρόβλημα μακριά από εμάς. Ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε, εγώ ζητήσω τον λόγο, κατ' επανάληψη. Δεν μου το δώσατε. Δεν σας έλεγε, Βαδιά. Συγγνώμη. Να μιλήσω. Δεν κατάλαβα αν απαντήθηκε το ερώτημα του κυρίου Τσιρικώτη με ποια διάταξη νόμου επιβεβαιώνεται ή ορίζεται αυτό που αναφέρατε. Λοιπόν, σας λέω ορικά και κατηγορηματικά λοιπόν ότι η διάταξη νόμου η οποία αναφέρεται στις ανώνυμες εταιρείες του άρθρου του νόμου 290 δεν υπάρχει, δεν έχει τροποποιηθεί, δεν υπάρχει άλλος νόμος που να αντικαθιστά άρθρο του νόμου αυτού και συνεπώς ο νόμος αυτός ισχύει απλούσιος. Τελεία και παύλα. Τώρα από εκεί και μετά, αύριο ή μετάβριο, εάν υπάρξει άλλος νόμος, άλλη νομοθετική ρύθμιση, τότε να τη δούμε
και να συμμορφωθούμε στις διατάξεις νόμου που θα προκύψει. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ο νόμος 290, διότι η τηλεθέρμανση, η δημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης είναι, υπάγεται στις διατάξεις του 290, όπως το λέει και ο καταστατικό, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Τελεία και πάμε. Τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι για τη δημιουργία, να πω και εγώ τώρα, εντυπώσεων και ποιος θα σταθεί ψηλότερα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι απλά. Ξεκινάω λοιπόν από το τελευταίο. Και σαφώς δεν είναι ποιος θα σταθεί ψηλότερα. Εδώ μέσα λειτουργούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο. Έρχονται οδηγίες λοιπόν από το Υπουργείο. Όπως αυτό, παρακαλώ κύριε Μανιάτη, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Σας άκουσα υπομονετικά. Και μην εκνευρίζεστε. Δεν σας διέκοψα. Μην εκνευρίζεστε. Δεν σας διέκοψα. Μην εκνευρίζεστε. Παιδιά, μα εγώ φταίω. Και ρισκιά. Εγώ φταίω. Λοιπόν, να απευθύνεστε εκεί που νομίζω ότι φταίτε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν λειτουργούμε με έναν τρόπο. Και όλα τα προηγούμενα που είπατε δεν φαίνονται να είναι της λογικής ότι είμαστε τόσοι, παίρνουμε τόσο. Το είπατε προηγουμένως. Λέτε, σας τα δίνει όλα. Τι να κάνετε, έτσι είναι ο νόμος. Εδώ λοιπόν εμείς πώς λειτουργούμε. Έρχονται οδηγίες από το Υπουργείο και λέει λοιπόν πώς θα γίνει η εκλογή. Θα γίνω κουραστικός και θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά αυτά που θα πω, χωρίς το τονίζω να κάνω τον δικηγόρο και να αναλύω άνθρωποι. Και από τις πολυμετοχικές θα τα ακούσετε. Σύμφωνα λοιπόν, είναι, νόμος, είναι οι οδηγίες του Υπουργείου για να την κάνω. Είναι οδηγίες. Είναι νόμος. Λοιπόν, μην τις δέχεις. Είναι νόμος. Λοιπόν, διαβάζω... Αφήστε το κύριο Δημοπρόεδρο. Διαβάζω λοιπόν που γίνανε νομομαθείς όλοι, πήγαμε στην νομική. Λοιπόν, για σύμφωνα με την υπαρκτό, εγώ είπα δεν είμαι δικηγόρο. Διαβάζω όμως αυτά που μου έχουν έρθει και λένε τα εξή. Παρακαλώ, θα μ' αφήσετε να τελειώσω. Μην διακόπτε, μην διακόπτε. Ζητάει ο κύριος Δήμαρχος σεβασμό και απευθύνεται πάρα πολύ απαξιωτικά για μένα και για τους συναδέλφους. Δική σας είναι η κρίση και να μην ξεχνάτε ότι με έχετε διακόψει 4 φορές. Με έχετε διακόψει 4 φορές. Αν αυτό. Πέντε, έξι φορές, εφτά φορές. Όταν εσείς θα απευθύνεστε κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ θα διακόπτω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να με αφήσετε να μιλήσω. Όταν με διακόπτουν 7 φορές, δεν μπορούμε να λένε ότι δεν φέρουμε σωστά και φέρουμε απαξιωτικά. Συνεχίζετε, κύριε Πρόεδρε. Λέω λοιπόν, σύμφωνα με την υπαρκόν 102, 63.900, 13.9 του 2019 εγκύκλιο, σχετικά με τη συγκρότηση των νομικών προσώπων, επισημαίνεται τα εξής. Θα μ' αφήσετε να τελειώσω, μην μου πείτε ότι δεν είναι νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των Δήμων, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από το Δήμαρχο. Αντίστοιχα, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων των Πολυμετοχικών Ανώνυμων Εταιριών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν εσείς σας το νομομαθείς, με το που θα πάρω την απόφαση, γιατί θα την πάρουμε την απόφαση, να προσφύγετε και να την ακυρώσετε. Αν νομίζετε ότι δεν έχουμε δίκιο. Θέλω όμως να πω και το εξής. Ακουστήκαν και άλλα πράγματα. Ότι ο καθένας από εμάς δικαιούται 1.500 μετοχές. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Δύο είναι οι μέτοχοι, κύριε Μιχόπουλε. Ένας μέτοχος είναι ο Δήμαρχος με μία μετοχή και ένας μέτοχος είναι το Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του. Ως νομικό πρόσωπο. Ο Θανάης ο Ξεγελόπουλος, επειδή τυχαίνει να είναι δήμαρχος, έχει μία μετοχή. Ο Σακελαριάδης δεν έχει καμία μετοχή. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τσάλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κανένα σιγούρι, κανένα Χριστογιαννόπουλος, αν ήταν νομικός που δεν είναι, δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει και να γίνει, να πούμε, έχουμε το Ευαγγέλιο. Γνωμοδότησε ο κύριος Σιγούρης, γνωμοδότησε ο κύριος Μπουλιούκος, γνωμοδότησε ο κύριος Παπαδούκης. Τότε λοιπόν να λέμε κάθε φορά που ψηφίζουμε να μας νομαρτέρουν δικηγόροι και να ψηφίσουμε. Εδώ έχουμε σαφέστατες οδηγίες. Όσο για το άμεσο. Ένα. Δεν είδα να ευαισθητοποιείτε τα προηγούμενα χρόνια και να πείτε όλα τα προηγούμενα 5 χρόνια τότε που ήσασταν στη διοίκηση του Δήμου να είναι άμεστοι. Γιατί επιπλέον εκτός από τους έμεστους υπαλλήλους είχαμε και έμεστους δικηγόρους. Έμαθα. Τους οποίους ψηφίζαμε το μήνα. Τους πληρώναμε με το μήνα. Και τους πληρώνουμε και ακόμα.
και το Σεπτέμβριο που δεν λειτουργεί η τηλεθέρμανση πληρώνεται. Εκεί γιατί δεν είχαμε ευαισθησία. Δεν θα απαντήσετε. Γιατί θα βάλω σε ψηφοφορία το θέμα, υπάρχει κανονισμό. Λοιπόν, εκτός αν θυμηθήκατε προσωπικά. Προσωπικά απευθύνεστε. Δεν σας θίγω ως πρόσωπο. Συνεχίστε κύριε Δημάρχη. Κύριε Δημάρχη, συνεχίστε. Λοιπόν, επειδή αυτή η δουλειά όσο και να συνεχιστεί δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη, υπάρχει πολύ εξής απλή λογική. Έχει έρθει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάει για ορισμό ατόμου Δημοτικού Συμβούλου που θα μετέχει στη Γενική Συνέλευση, όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρετε, είπα λίγη, στη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος λοιπόν κάνει μία πρόταση και λέει ότι υποψήφιος είναι ο Κυριακόπουλος από εμάς. Υποψήφιος λοιπόν είναι ο Κυριακόπουλος. Θα μπει σε ψηφοφορία το θέμα. Θέλετε να πιστεύετε ότι αυτά που κάνω δεν είναι σωστά? Δικαίωμά σας. Δεν το ψηφίζετε και πάτε στην περιφέρεια και το ακυρώνετε. Αν εγώ είμαι λάθος, αν εμείς είμαστε λάθος, θα ακυρωθεί. Γιατί θίγεστε λοιπόν? Αν βγει η απόφαση που περιμένετε, δεν ξέρω τι απόφαση περιμένετε, προφανώς θα θεωρηθεί άκρη αυτή η εκλογή. Δεν μπορεί να βγει μια απόφαση που να αντίθεται. Δεν μπορεί, κύριε Κουρνιώτη, να βγει μια απόφαση που να καθιστά άκρη τη διαδικασία την τωρινή και να μείνει το τωρινό. Λοιπόν, ευθέως, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώνουμε, η πρόταση είναι υποψήφιος ο κύριος Κυριακόπουλος και να μπει σε ψηφοφορία. Αν το ψηφίζουν, αν όχι. Μπορεί να κατέβει κι άλλος υποψήφιος και να μετρηθούν οι ψήφοι, όπως είναι δεσμευτική η πρόταση του Δημάρχου, και ο κύριος Κυριακόπουλος θα εκλεγεί, άσχετα αν πάρει μόνο τη δική του ψήφο και δεν το ψηφίσει κανένα από τους 26. Είναι δεσμευτική η πρόταση του Δημάρχου. Είναι σαφές. Τέλος. Μία κουβέντα, παρακαλώ. Σύντομα, κύριε Πάπα, σύντομα. Πρώτα-πρώτα, αφήσατε υπονοούμενα γιατί δεν γινότανε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφήσατε υπονοούμενο και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι. Σε όλο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να γυρίσετε τη διαδικασία που πριν από λίγο. Η διαδικασία, κύριε Δημαρχέ. Εγώ δεν αναφέρθηκα πρώτα στον Πρόεδρο και κύριε Πρόεδρε, σέβομαι απόλυτα αυτά που είπατε. Είναι οδηγία σε αυτά που είπατε του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κανονισμό και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τον αφισβητούμε προς το παρόν, διότι συμβίπτει με τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα. Yeah. Άρα λοιπόν, για το θέμα το οποίο συζητάμε. Yeah. Δεν συμμετείχα στο Προεδρείο και σε καμία διοίκηση εγώ. Σε όλα αυτά που αναφερθήκατε. Ένα αυτό. Και δεύτερο, δεν το καταλαβαίνω σε αυτό που λέτε, για ποιο λόγο λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είναι και στην Αγκοπέτη του Αντού Συναγνώριμες Εταιρείες, να είναι άμυστο. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Τώρα, από εκεί και πέρα ανέφερα ότι εμείς δεν θα πάρουμε υποψήφιο κανέναν σε αυτή τη διαδικασία. Ας βάλτε εσείς υπόλοιπα. Όποιος θέλετε. Είπα, πάρτε τα όλα. Κάντε ό,τι νομίζετε. Κύριε Πολύ, σύντομα. Μια ερώτηση, κύριε Πολύ. Ενώ διευκρινίζει στις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες μόνο μονοεκτροφικές αυτά που μας περιγράψατε, ενώ στις ανώνυμες εταιρείες όταν όλοι με τοπικές δεν διευκρινίζει. Μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση? Έχετε μια εισήγηση μπροστά σας. Αν την είχατε λοιπόν και πηγαίνατε σε σελίδα 4, θα διαβάσετε αυτό που σας είπα. Κύριε Κουρή, μη ζητάτε... Δεν θα μπορούσε να παραφέρει και ο νόμος. Γιατί εγώ σας είπα και πριν, δεν είμαι νομικός του Αρίου Πάγου. Όποιος έχει τις δικές μου γνώσεις. Εγώ απαντώ, είναι να μου δείξετε τον νόμο. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τους νόμους. Ξέρω από τους νόμους που μου χρησιμοποιούν. Το θέμα πέσει σε ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβω κάποια πράγματα, μισό λεπτάκι. Την προηγούμενη φορά ο κύριος Μιχόπουλος έδειξε μια πρόταση και το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάνθη ότι θα ζητήσουμε τη γνωμοδότηση της ΚΕΔΕ, του νομικού συμβουλίου. Το κάνατε, το έκανε. Το Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε, έδωσε την παράταση για να ενημερωθείτε. Όχι κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε να πάρουμε γνωμοδότηση από την ΚΕΔΡΑ. Δεν ξέρουμε τι ψηφίσαμε. Πήρατε γνωμοδότηση. Δηλαδή, να ρωτήσω και εγώ, για να μαθαίνουμε. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι η ΚΕΔΕ μέσω του κυρίου δικηγόρου μας έστελε λοιπόν του κυρίου Ζιγούρη, μας έστελε και μας έλεγε, ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό. Ποιος νομίζει από εδώ μέσα ότι ήταν επειδή το είπε ο Ζιγούρης είχε γίνει και νόμος. Ποιος το νομίζει αυτό, υπάρχει κάποιος που να νομίζει ότι οποιοδήποτε κύριο Ζιγούρης, ο οποίος παρεπιπτόντως έχει και συναλλαγές με τον Δήμο. Έτσι, έχει και συναλλαγές με τον Δήμο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακό αυτό. Έτσι, ένας δικηγόρος που παίρνει υποθέσεις του Δήμου, γνωμοδοτεί. Να σας φέρω κι εγώ 50 γνωμοδοτήσεις. Αλλά νομίζω ότι αναλωνόμαστε τόσο χρόνο σε κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνουμε την πρόταση. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Τι πιο απλό. Προσφέρετε στα αποκεντρωμένη και ακυρώνεται η πρότασή μας. Που είναι σίγουρο ότι δεν θα ακυρωθεί. Εσείς γιατί δεν πήρατε γνωμοδότηση όπως ψηφίσαμε στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει γνωμοδότηση, κύριε. Δεν υπάρχει γνωμοδότηση. Δεν υπάρχει, αν δεν έχετε ενημερωθεί, δεν υπάρχει. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Παίρνει σε ψηφοφορία τώρα. Για μία άλλη ερώτηση. Προχωρούμε σε σύνδεση ψηφοφορία. Και ψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου. Κύριε Ησυχία. Δεν είναι ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγου που παίρνει, δεν είμαι. Ούτε θα διακόψω, ούτε θα σταματήσω. Δύο κουβέντε ο καθένα δεν συνεχίζουν όμω. Δεν προχωρούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δημάρχη. Κάπου έχει χαλάσει. Είναι το εξή. Σημασία έχει, δεν είναι απόψε να βγάλουμε τον εκπρόσωπο. Πραγματικά δεν βγάλουμε εκπρόσωπο, δεν υπάρχει έτσι ο λόγο που προβλέπει. Σημασία είναι και πρέπει να πούμε στον κόσμο απόψε είναι ότι κάνουμε όλο αυτό τον κόπο για να προχωρήσουμε το έργο τη τηλεθέρμανση και να συνεχιστεί η τηλεθέρμανση και να σταματήσουν αυτά που ακούγονται έξω καθημερινά ότι η τηλεθέρμανση θα κλείσει. Αυτό πρέπει να πούμε απόψε. Η προσπάθειά μα είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν θα αφήσουμε αυτό το έργο. Και θα το προχωρήσουμε και θα. Παρακαλώ. Είπατε κάτι. Όχι, όχι. Αυτό θέλουμε να πούμε στον κόσμο απόψε. Να συνεχίσουμε το έργο και γι' αυτό βιαζόμαστε. Όχι, αν βάλουμε το έργο, θα βγει ο εκπρόσωπο. Ακριβώς πρέπει να προχωρήσει ο εκπρόσωπο να συνεχίσει η εκλογή που δεν τα συμφώνησε στην εταιρεία μας. Κύριε Γιάννη, δεν είπαμε ότι δεν θα βγει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και σαφώς επειδή θα κουβεντιαστεί εδώ η εταιρεία. Σήμερα όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, η δική μας ψήφος θα είναι κατά, διότι δεν αναγνωρίζουμε, το είχα πει και σε προηγούμενο συμβούλιο, το καθεστώς των ανωνύμων εταιριών για την τηλεθέρμανση, η οποία θα έπρεπε να παρέχεται ατελώς στους πολίτες της Μεγαλόπολης. Ευχαριστούμε. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Προσπάθησε να είστε και πρέπει να προσπαθήσετε να είστε πιο συναντικός. Με το έτσι θέλω και έτσι δεν γίνεται. Ακούσαμε μέσα από τη διαδικασία από εσάς από τις προηγούμενες φορές. Εμείς είμαστε κάποιοι νέοι πολιτικοί σύμβουλοι. Το παρελθόν δεν μας αγγίζει. Είπατε προηγουμένως ότι κάποιοι αφήσατε κάποιες στιγμές για τους προηγούμενους δημοτικούς συμβούλους, τώρα είναι σε διαφορετικές παρατάξεις. Δεν το είπατε, κύριε Δήμαρχε. Δεν το είπατε. Λοιπόν, εμείς εδώ ήρθαμε για να βοηθήσουμε την πόλη. Εμείς. Η συνεργασία που εσείς μου είπατε, ακούσαμε από εσάς από την ημέρα της αυτονομοσίας, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε ότι η συνεργασία δεν είναι εντάξει να πλέσω. Έχουμε ακούσει ότι εδώ είχαμε αδιάβαστη. Έχουμε ακούσει ότι εδώ θα μιλάμε, άμα είμαστε καλά, θα μοιράσουμε κάποιες θέσεις. Έχουμε ακούσει και τα δυο. Ακούσαμε ότι εμπνεύετε καλά τους νόμους. Εμείς δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Αντίθετα, είπα ότι δεν τους εμπνεύετε. Δεν διαφωνούμε. Υπάρχει όμως κάποιοι συμβουλάτες που σας κάνουν λάθος. Για τις επόμενες μέρες αυτό θα το δείτε. Προσέξτε. Και κάτι άλλο. Απευθυνθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στα πρόσωπα του παρελθόντος, ας σταματήσει εδώ. Απευθύνεστε σε καινούριους δημοτικούς συμβούλους και θα σας παρακαλώ τις επόμενες μέρες, τις επόμενες συμβούλια, να είστε πιο συναντικός. Τελευταία τοποθέτηση για την κίνηση.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι με ερμηνεύεται από αθέρετα έως πολύ αθέρετα. Πότε είπα εγώ ότι ξέρω να ερμηνεύσω νόμους. Είπα ότι δεν είμαι νομικός και το έχω πει 50 φορές. Δεν είμαι νομικός για να ερμηνεύω νόμους. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα ούτε τόσο. Είπα λοιπόν ότι δεν είμαι νομικός και δεν μπορώ να ερμηνεύσω νόμους. Όμως το μυαλό μου είναι τέτοιο, όχι σπουδαίο, που να μπορεί να δέχεται μερικές απλές οδηγίες. Αυτά πιστεύω ότι τα καταλαβαίνω. Ένα. Δεύτερο, δεν απευθύνουμε σε κανένα πρόσωπο του παρελθόντος. Και αυτό το εννοήσατε από μόνο σας. Τρίτο. Γιατί λέτε λοιπόν ότι εγώ δυναμικίζω όταν εγώ δεν έχω διακόψει κανέναν, με διακόπτουν κάποιοι τέταρτη, πέμπτη φορά, και όταν απαντώ σημαίνει ότι εγώ δυναμικίζω. Όποιος διακόπτει δυναμικίζει, και να σας πω και κάτι που είναι πολύ απλό, δεν συμφερειβαίνουμε απαξιωτικά σε κανέναν, είναι ένα νέο αθαίρετο δικό σας. Όταν σας λέω ότι ο κανονισμός λέει τα τρία πέμπτα, TST τρία πέμπτα, τι σημαίνει επί του συνόλου, είναι κακό. Δηλαδή θα πρέπει να μην το βρούμε όπως το προτείνει ο νόμος. Τι είπα, η εγκύκλειος είναι εγκύκλειος, λέει τα τρία πέμπτα και είπαμε τα τρία πέμπτα. Ένα τελειώνει κύριε Δημόπουλε, τελειώνει. Και θέλω λοιπόν να πω το εξής για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι πολύ απλό. Για αυτή η προειδοποίηση που μου κάνατε, σας ευχαριστώ αλλά δεν θα μου χρειαστεί. Εδώ θα φανεί γιατί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα στείλουμε την απόφαση, η οποία θα είναι Κυριακόπουλος ούτως ή άλλως. Θα πάει στην αποκεντρωμένη. Εάν η αποκεντρωμένη μας την επιστρέψει και να πει ότι δράσατε όχι νόμιμα, θα σας ζητήσω όλους ένα μεγάλο συγγνώμη. Θα πω ότι εγώ αυτά που μου είστε το Υπουργείο ήταν λάθος συγγνώμη. Τι θα κάνετε εσείς όμως, που μου προτείνετε νόμο, μου προτείνετε τον κύριο Ζιγκούρη, τον κύριο Πεπελάση, τον κύριο Πουπάτσο, τον κύριο Τάδε για νομικούς, τι θα κάνετε αν έρθει η απόφαση και θα πει ότι δεν είναι όπως θα λέτε. Ο Ζιγκούρη, παρέμβαση. Ο Ζιγκούρη είναι δικηγόρος. Δικό μα συνδικαλιστικό, δεν ανήκει στο δικό μου. Κύριε Δημάρχε, κύριε Δήμαρχε, λυπάμαι πάρα πολύ, διότι όλα τα δημοτικά συμβούλια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, το τρίτο δημοτικό συμβούλιο, χρησιμοποιείται πάντα τον νόμο με τα τρία πέμπτα. Αν νομίζετε ότι το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει με τα τρία πέμπτα του νόμου της Πρίκας του Μητσοτάκη, έχετε κάνει λάθος μεγάλο. Αυτή είναι μία πλήκα που σας έδωσε η κυβέρνηση για να κυβερνηθεί ο Δήμος, αλλά πρέπει να απευθύνεστε και να είστε πιο υγιεινός και πιο σεβαστός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να σας πω και κάτι. Δεν μπορούμε να έρχομαστε εδώ να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να θέλετε εσείς να περάσετε με τα τρία πέμπτα τα πάντα. Τότε δεν έχει νόημα να πούμε. Να κάνετε συμβούλιο οι 8 άνθρωποι που είστε εδώ και να δεν έχει νόημα να ερχόμαστε εμείς εδώ και εδώ. Όλα τα δημοτικά συμβούλια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος είναι οι άνθρωποι που συνεννοούνται και κάνουν ωραίες πράξεις και ωραία συμβούλια. Δεν έρχονται στα συμβούλια για να λειτουργούν με τον νόμο του Μητσοτάκη με τα τρία πέμπτα που εσείς επικαλείστε σε μία ώρα, δύο που είμαστε εδώ πέρα 10 φορές μέσα. Έχετε κανένα, νομίζετε ότι κερδίσετε κάτι με το να επικαλείστε πάντα τα τρία πέμπτα. Μα και νομίζετε ότι εμείς εδώ έχουμε καμιά όρεξη να πάρουμε τον εκπρόσωπο της ελευθερίας. Εσείς έπρεπε να προτείνετε κάποιον άλλον εκτός της παραταξής σας. Αν θέλετε να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαρά και υπεύθυνα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να επικαλείστε πάντα τα τρία πέμπτα της Πρίκας του Μητσοτάκη. Τίποτα. Ευχαριστούμε. Το θέμα τίθεται στην ψηφοφορία. Και ψηφίζω υπέρ της πρώτης δημάρχου. Να είστε καλά.
πρόεδρος έβαλε ή ψηφίζει με την πρόταση του Δημάρχου. Κύριε Νικόπλε. Όχι κύριε Νικόπλε. Ψηφίσατε κατά δικαίωμά σας. Για ποιο λόγο δεν θα πω, για ποιο λόγο ψηφίζουν. Κύριε Νικόπλε, το ξέρω. Ξέρω από πού θα ψηφίσετε κατά. Βάλατε σε ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου. Πήρε το ψήφο που πήρε. Λοιπόν, η παράταξη. Κάτσε να πάψω κύριε Νικόπλε. Συγγνώμη. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά ότι δεν επήγε σε ψηφοφορία η κατά πρόταση την οποία καταθέτει η νέα αρχή. Δεν πειράζει. Γιατί καταλάβαμε εμείς που βάλατε σε ψηφοφορία. Βάλατε σε ψηφοφορία την πρότασή σας. Μπορείς να μας δώσετε το δικαίωμα να δικαιολογήσουμε την κατά ψήφο. Κύριε Μικόπλε, μιλήσατε τόση ώρα τι κάνετε. Κύριε Μικόπλε, μιλάμε τόση ώρα. Δικαιολογείτε τόση ώρα την κατά ψήφο σας κατά ψήφο. Δεν θα καταγραφεί στα πρακτικά. Ποιοι δεν ψηφίσαν. Πώς είναι αυτοί. 10, 8, 18, πώς είμαστε. Λευκό υπάρχει ένα. Λευκό, κύριε. Είπε κατά η κυρία. Είπατε κατά. Υπάρχει κάποιο λευκό, κάποιο που ψηφίζει λευκό. Ωραία, μετρήστε παρακαλώ. Μετρήστε πώς είναι κατά. Συγγνώμη. Είπα και πριν ότι στην διαδικασία πρέπει να λες υπέρ, κατά, λευκά και να καταλαβαίνουμε όλα. Αυτό λευκό. Ωραία. Να το ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Να το ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Υπέρ της πρότασης του κυρίου Δημάρχου ήταν 8 ψήφοι. Κατά ήταν. Κατά. Τα χέρια σας. Και καταψηφίζουν. Ποιο λεπτό. Κανένα λεπτό. Τα χέρια σας. Τα χέρια σας. Εφόσον η κυρία Λίνα απαιτεί, τα χέρια σας. Κύριος Γίνης. Να το σηκώσει το χέρι. Ο κύριος Αποστολόπουλος. Να σηκώσαμε κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Θέμα 10. Άγιευμα λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης και μεταφορά πυρολαζάτων που γραναζόντων ταμιακών χρηματικών διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος του Δήμου Μεγαλόπουλης. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, για να μην τα διαβάσω όλα και που λέτε προχώρα, παλιότερα υπήρχε μία υπουργική απόφαση η οποία έλεγε ότι τα χρήματα των Δήμων και όχι μόνο να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για όσους λοιπόν ήσασταν στο προηγούμενο συμβούλιο, να μου πω εσείς και παρεξηγηθώ, για όσους ήσασταν, είχατε πάρει και μία απόφαση τότε ότι με βάση κάποιες οδηγίες που είχε δώσει και η ΚΕΔΕ, κάποιοι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Μεγαλόπολης, σε κάποια προσφυγή, είχε αναθέσει και στον κύριο Γιαννή, τον δικηγόρο, να προσφύγει. Για να μην κατοχυρωθεί αυτό, είχατε διαφωνήσει δηλαδή στην προηγούμενη. Τώρα επανήλθε με καινούργια απόφαση, όπου βάζει κάποιους δεσμευτικούς πλέον λόγους για τη μεταφορά στην τράπεζα. Ανάμεσα σε αυτούς τους λόγους λοιπόν που βάζει είναι ότι θα πρέπει να ανοίξουμε οπωσδήποτε λογαριασμό στην τράπεζα, της Ελλάδος, διότι εκεί θα μπαίνουν και οι λογαριασμοί και οι έκτακτες επιχορηγήσεις των Δήμων, οι επιχορηγήσεις που θα γίνονται στους Δήμους και η ΚΑΠ ότι θα μπαίνουν εκεί. Μας έμεσα λοιπόν μας αναγκάζει να ανοίξουμε λογαριασμό στην τράπεζα πίστος, γιατί εκεί θα μας βάλουν τα χρήματα. Ελλάδος, συγγνώμη. Παράλληλα, η πρόταση είναι, να σας διαβάσω λοιπόν από και κάτω, ότι ποια είναι η πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, να εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης της Τράπεζα Ελλάδος και να μεταφερθούν τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου από τα πιστωτικά ιδρύματα στο λογαριασμό που θα νικήσει η Τράπεζα Ελλάδος. Σας είπα και λόγοι που συνηγορούν σε αυτό ποιοι είναι. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλαγών του Δήμου με την Τράπεζα Ελλάδος και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να οριστούν και να δοθεί εξοδότηση στις δύο προηγούμενες υπαλλήλους που είπαμε, την κυρία Κυριακούλα Καραχάνη και την κυρία Αδελοπούλ Πετρούλα. Σας γνωρίζουμε ότι η μη συμμόρφωση των υπόχρεων επισύρει κυρώσεις εκ των υπευθύνων και μείωση τύχες επικορύγησης. Το κλείσιμο
Δεύτερο, πρέπει να ψηφίσουμε το κλείσιμο των λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα του Κεντρικού Δήμου στην Αλφα Ακπάρ που έχουμε κρίσει και κυβέρνηση των λογαριασμών, στου οποίου αναφέρει, και δύο λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα. Τα ταμπιακά διαθέσιμα που υπάρχουν παραπάνω λογαριασμού να μεταφερθούν στο λογαριασμό που θα ανοιχτεί στην Τράπεζα Ελλάδος και να οριστούν πάλι και να εξοδοτηθούν για πάση πίσω ενέργειες οι δύο προηγούμενοι υπάλληλοι που ήρθαν. Από ό,τι δεν το έχουμε γράψει, αλλά το είδα ότι ό,τι ζημιές μπορεί να έχει ένας Δήμος για τις καταθέσεις που είναι προθεσμιακές σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, η Τράπεζα Ελλάδος τα καλύπτει. Καλύπτει τις ζημιές που θα υποστούμε, τους τόπους που θα χάσουμε. Από ό,τι είδα, υπάρχουν και δύο ακόμα, μάλλον εκτός από τους τρεις λογαριασμούς που η πρόταση είναι να κλείσουν, υπάρχουν και στην Euroman τρεις λογαριασμοί. Ένα είναι ο μεγάλος που έχει στα πολλά λεφτά. Αυτόν θα τον κρατήσουμε έτσι κι αλλιώς. Ένα λογαριασμό θα πρέπει να κρατήσουμε από ό,τι ξέρω. Και υπάρχουν και άλλοι δύο μικρότεροι στο Eurobank. Ο ένας είναι που κυρώνεται υπάλληλοι και ο άλλος είναι που είναι το κάλυμα, το πόσο. Δηλαδή είναι πώς θα τους δείξουμε. Λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί σε πρώτη φάση θα κρατηθούν. Τώρα εδώ, επειδή υπάρχει. Εγώ μίλησα και με τον κύριο Γιαννή που του έχει αναπτυχθεί από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει προσφυγή. Μου είπε ότι την έχει κάνει, δεν έχει εκδικαστεί βέβαια. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αν θα πάρουμε την απόφαση, δεν ξέρω αν είναι μονόδρομος, πιστεύω ότι είναι μονόδρομος, αν θα πάρουμε την απόφαση να πάμε τα χρήματά μας στην Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να προχωρήσει η προσφυγή του κύριου Γιαννή, να δικαστεί και αν δικαιωθούμε, μπορούμε να τα προσφύγουμε και να τα πάμε. Εκεί που εμείς νομίζουμε. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος διαφωνίας ο συγκεκριμένος. Σας είπα, μας το είχαν πει αυτό και σε ένα σεμινάριο που είχα πάει στην Αθήνα, ότι πλέον είναι δεσμευτικό ότι οι καταθέσεις και τα χρήματα των Δήμων θα πρέπει να πάνε στην Τράπεζα Ελλάδα. Αυτά. Οφείλω να κάνω πολιτικό σχόλιο. Πώς αλλάζουν οι κυρίοι. Όταν η κυβέρνηση του Τσίπρα έφερε αυτό το νόμο, εδώ πέρα έγινε επανάσταση. Τα λεφτά των Δήμων μας υποχρεώνει να τα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδας και αν θυμάμαι πολύ καλά, τότε ο σημερινός πρωθυπουργός, ο αρχηγός αντιπολίτευσης, τότε ο κ. Μητσοτάκης, είχε καλέσει μαζί με την ΚΕΔΕ τότε, εφόσον έλεγε τους Δήμους και τις κοινότητες, που ήταν πρόεδρος ο κύριος Πατούλης, που δεν δεχόταν να πάνε τα χρήματα έτσι. Έρχεται σήμερα λοιπόν και φαρμόζει, όπως ή προείπα, και δεν με πειράζει να το πω, μία διάταξη που δεν εφαρμοζόταν ούτε στην Εφταηρία. Θέλουμε, δεν θέλουμε να πάνε τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί θα έχουμε επιπτώσεις. Δηλαδή, δεν θα παίρνει ο Δήμος ακόμα τα τακτικά έσοδα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται. Εδώ, κύριε Δήμαρχε, να λοιπόν το συνδικαλιστικό όργανο, η ΚΕΔΕ, που πρέπει να είναι αυτόνομη, που πρέπει να είναι δυναμική και να μην είναι κομματική. Λοιπόν, σήμερα, γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, μεθαύριο, λοιπόν, στις εκλογές, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ούτως ώστε να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τα δικαιούται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί και οι Τόρκοι πιθανόν κάποιο κομμάτι χάνεται, δεν το ξέρω ακριβώς και δεν το ξέρω και πόσα χρήματα είναι. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί στερείται μάλλον τα χρήματα που μπορούν να μπουν σε μία τράπεζα ή σε δύο ή σε τρεις, όπως γίνεται έως σήμερα, στην τοπική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε και τι σας έχει διαβεβαιώσει ο δικηγόρος τον οποίο είχε προσφύγει από τότε, εάν και εφόσον εμείς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε για να βλάψουμε πιθανόν το Δήμο για να μην μας στείλουν τα χρήματα την επόμενη χορήγηση ή μεθεπόμενη, λοιπόν, αλλά θεωρώ με επιφύλαξη και με τις νόμιμες διαδικασίες να προσφύγουμε όπως προσφύγαμε και την προηγούμενη φορά. Μα δεν μπορούμε με ήδη προσφύγουμε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση πριν μπούμε στο τοποθετήσει. Και θέλω να κάνω μία ερώτηση. Πόσα είναι τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή του Δήμου και των νομικών προσώπων που πρέπει να τα στείλουμε στην Τράπεζα της Ελλάδας. Πόσα θέλω να πούμε. Αυτά μίλησα για... Είπατε και ονομαστήσατε και τράπεζες και λοιπόν, πόσα είναι στην Eurobank, πόσα είναι. Λοιπόν, στην Αλφα έχουμε τρεις λογαριασμούς. Παλιά εδώ, εκεί η σημερινή Αλφα. Ο ένας έχει 94.147. Μάλιστα. Ο άλλος έχει 18.228. Φαντάζομαι το κόμμα 58 δεν λέει τίποτα. Και ο άλλος έχει 38.68 ευρώ. 38. 38. Στην εθνική, ευρώ όχι, στην εθνική έχουμε έναν που έχει 27.460 ευρώ, έναν που έχει 68.821 ευρώ. Αυτούς σε πρώτη φάση κοιτάνε την κατάργηση. Μένουν οι λογαριασμοί της Eurobank, οι οποίοι δεν θα πλήσουν. Έτσι φαντάζομαι ότι σε πρώτη φάση αυτά τα χρήματα δεν πάνε, άρα δεν είναι στην ερώτησή σας. Είναι, πώς, που είπατε αυτά που θα μεταφερθούν, γι' αυτό σας είπα αυτά που θα μεταφερθούν. Ναι, είπατε, αναφέρατε και τράπεζες, γι' αυτό. Αναφέρατε και τράπεζες. Ναι, είπα οι τρεις λογαριασμοί στην Αλφα και δύο στην Εθνική θα μεταφερθούν. Με ρωτήσατε πόσα θα πόσα είναι όλα τα διαθέσιμα. Αν λοιπόν συνεχίσουμε τώρα, έχουμε στη Eurobank ο μικρός λογαριασμός που έχει 50.751, ο άλλος λογαριασμός έχει 105.000 και ο άλλος λογαριασμός, ο μεγάλος λογαριασμός, έχει 7.300.787. Εδώ είναι, ξέρετε πολύ καλά τι είναι για να μην δημιουργηθούν και ψευδεστήσεις, τα 4,5 εκατομμύρια, ο περίπου, είναι οι προκαταβολές που έχει δώσει για να μην τα πει κανείς και νομίζει ότι έχουμε 8 εκατομμύρια, άρα προχωράμε να κάνουμε τα έργα. Τα 4,5 εκατομμύρια είναι οι προκαταβολές που έχει δώσει η ΔΕΗ για να προσφύγει στα δικαστήρια που έχουμε ανοίξει. Έτσι, κάθε φορά που προκαταβάλλει το 40%, πάμε στα δικαστήρια, γίνεται το πρώτο δικαστήριο, γίνεται το δεύτερο μέχρι να ολοκληρωθεί. Βέβαια, ξέρετε ακόμα ότι πρωτόδικα τα έχουμε χάσει τα δικαστήρια όλα. Ναι, καλά, θα τα πούμε τώρα. Θα τα χάσει ή όχι. Λοιπόν, δεν τα πω τώρα. Εμείς καλούμε το σώμα να καταψηφίσει και ότι να μην τα δώσουμε δηλαδή τα ταμιακά διαθέσιμα. Νομίζω ότι στην Πάτρα το πετύχανε με τον Πελετήδη Δήμαρχο και δεν ξέρω αν έχει μέχρι στιγμής, νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν τώρα πέφτω έξω στις ημερομηνίες ότι δεν τα έχουν δώσει. Είναι προφανές ότι υπάρχει πιθανότητα να καλυφθούν διάφορες υποχρεώσεις της κυβέρνησης προς το Δούνου του, παραδείγματος χάρη, βάζοντας χέρι στα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων. Γι' αυτό και πρέπει να αρνηθούμε. Και με τα δικαστήρια και μόνο δεν είναι λύση, διότι η δικαιοσύνη είναι υπέρ του αστικού κράτους. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσιρβάτη. Κύριε Πρόεδρε, θα σας διαβάσω μία δήλωση, την οποία θα σας πω και ποιος την έχει κάνει, την οποία εμένα και το συνδυασμό μας βρίσκει όχι μόνο σύμφωνος και κάτι παραπάνω. Διαβάζω λοιπόν. Θέλουν να πάρουν τα ασημικά μας. Τα ταμιακά μας διαθέσιμα προορίζονται για πληρωμές σε τρίτους, για τους εργαζόμενους και για έργα υποδομής προς όφελο των πολιτών. Οι Δήμοι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν μέσα από σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες τους συμφερότερους όρους στα επιτόκια τους. Αν επιμείνουν σε αυτή τους την απόφαση, ας προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση που θα τους δίνει τη δυνατότητα να τα πάρουν απευθείας από τις τράπεζες. Η δήλωση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι του σημερινού Περιφερειάρχη Αττικής του κυρίου Πατούλη, όταν ήταν πρόεδρος στην ΚΕΔ.
Πότε την έκανε, ποια χρονολογία. Έτσι λοιπόν, είτε τώρα είτε το Γενάρη, είναι το ίδιο θέμα κύριε Πρόεδρε. Και ισχύει για μένα και είναι σαν τοποθέτηση δική μου πλέον. Η δήλωση του Πατούλη είναι σημερινή δήλωση δική μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Με λίγα λόγια, να μην δοθούν τα χρήματα και να μην φύγουν από το Δήμο ό,τι είχε κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα που είχε αρνηθεί να στείλει να δώσει τα λεφτά του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν φύγουν τα χρήματα, αυτά τα 7,5-8 εκατομμύρια και πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, να είστε βέβαιοι ότι συμπρότει να χτυπήσω ξύλο ενδεχόμενη οικονομική κρίση πάλι της πατρίδας μας, αυτά τα χρήματα έχουν χαθεί. Γιατί άραγε τα ζητούν, γιατί τα θέλουν να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να φαίνεται ότι το κράτος έχει αποθεματικά και τα αποθεματικά είναι των Δήμων. Εγώ διαφωνώ και η παραταξή μου διαφωνεί, όπως και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην δοθούν τα χρήματα και να μην σταλούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Με το έτσι θέλω. Ήδη οι πόροι που έχουν στερηθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης της πατρίδας μας ξεπερνούν το 70% για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τελειώνοντας λοιπόν, επειδή ακούστηκαν και για τα ποτά, προφανώς κύριε Δήμαρχε δεν θα έχετε ενημερωθεί ότι αυτά από τα 4 εκατομμύρια που λέτε έχουν πληρωθεί και παραπάνω, πληρώνονται κάθε φορά που βγαίνει η απόφαση. Και προφανώς δεν θα έχετε ενημερωθεί ότι ο Δήμος έχει κερδίσει από τη ΔΕΗ 1.200.000 ευρώ. Οπότε λοιπόν τα 4,5 εκατομμύρια που λέτε ότι είναι τα χρέη προς τη ΔΕΗ ήδη έχουν πληρωθεί. Ξέρετε, κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμό στη ΔΕΗ παρακρατώνται τα χρήματα. Παρακρατώνται. Υπέρνται του τη ΔΕΗ. Άρα αυτά τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο είναι του Δήμου, δεν είναι τη ΔΕΗ, γιατί ήδη έχουν παρακρατηθεί. Κλείνοντας για. Ορίστε. Συγγνώμη. Δεν είπα τίποτα σε εσάς. Είπα κάτι και κατά λάθος ήταν ανοιχτό και ακούσατε. Δεν απευθυνόμουν σε εσάς. Κλείνοντας λοιπόν, εμείς διαφωνούμε να δοθούν τα χρήματα για τους λόγους που σας προανέφερα στον Τράπεζα της Ελλάδος. Κύριε Δημοτή. Ο εύκολος δρόμος όλες τις φορές είναι η επανάσταση. Τουλάχιστον στα λόγια. Πολύ εύκολο. Εμείς, Γιούργια, να τους φάμε. Επάνω δεν δίνουμε τίποτα, τα κρατάμε όλα στο Δήμο. Ερώτηση. Αν αύριο, στην επόμενη φορά, δεν μπουνε μέσα οι ΚΑΠ, πώς θα πληρωθούν οι υπάλληλοι. Ερώτηση πρώτη. Και εγώ λέω, βεβαίως, να κάνουμε λοιπόν, να βάλουμε δικηγόρους, παραρίο πάγο, παρά δεν ξέρω εγώ τι, να τους βάλουμε να κάνουν προσφυγές κι άλλες, έχουμε μία, να κάνουμε και επανάσταση. Έλα όμως που μεθαύριο, αν γίνει κάτι έκτακτο, και έχουμε πάρει κάτι 500 από έπειτα, σου πει δεν έχεις λογαριασμό, δεν τα παίρνεις. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Κατά τώρα είναι πολύ εύκολο. Στα λόγια. Οι Γερμανούς θα είμαστε με αυτή τη λογική ακόμη. Ησυχία. 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 Με τους Γερμανούς θα το κάνουμε. Ησυχία κύριε. Με τους λογικούς θα. Κύριε, περάστε έξω. Περάστε έξω κύριε. Κάτω το φουράκο να μου κάνει. Το φουράκο του Μαρκίου. Περάστε έξω. Ούτε στη χούντα δεν μας βγάζαν έξω. Να μην μιλάτε κύριε. Να συνεχίσω λοιπόν. Όσο για το επόμενο, εγώ λοιπόν λέω, θέλετε να πούμε, γιατί δεν σταματάει το προηγούμενο. Υπάρχει το δικαστήριο που θα γίνει. Εκτός αν κύριε Τσιριγότη θεωρείτε κάποιον άλλο να κάνει, κάτι άλλο να κάνει. Το δικαστήριο δεν το σταματάμε. Γι' αυτό είναι καλυμμένος ο Δήμος. Παρακαλώ, γιατί προσφύγει. Παρακαλώ, δεν με διακόπτετε. Αυτή ήταν η οδηγία της ΚΕΔΕ τότε. Να μην με διακόπτετε και μετά μου λέτε ότι είμαι κανάδο. Πάντα με διακόπτετε. Πάντα προσπαθώ να σας πω με διακόπτετε. Εγώ ακόμα δεν σας έχω πει. Συνεχίσε κύριε. Να σας πω ότι δεν θα με αποσχολεί αν με πείτε, γιατί καθένας που έλεγε να θα απαντώ σε κάθε πρόταση. Δεν διέκοψα κανέναν, δεν χαρακτήρισα κανέναν. Λέω λοιπόν, αν εννοείται άλλον αγώνα πιάζει πάλι πλην της προσφυγής στα δικαστήρια, να μας το πείτε. Γιατί η προσφυγή στα δικαστήρια υπάρχει. Θα εκδικαστεί. Την έχει ο κύριος Γιαννή. Αν λοιπόν την κερδίσουμε την προσφυγή αυτή, σαφώς θα παίρνουμε τα λεφτά μας και τα πάμε. Εννοείται μήπως κάτι άλλο πέρα από την προσφυγή στο δικαστήριο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή να αρνηθούμε τι. Να αφήσουμε το δικαστήριο να εξελιχθεί και ό,τι βγάλει.
ή να περιμένουμε και να μην να πούμε εμείς δεν τα δίνουμε και τέλος. Κηρύσουμε επανάσταση, δεν ξέρω τι κηρύσουμε. Με ρωτάτε. Εγώ να μην σημειωθούν. Λοιπόν, όσο για το υπόλοιπο, για το αν είναι δικά μας ή όχι τα λεφτά, ξέρετε πολύ καλά, είπα εγώ για 4,5 εκατομμύρια. Μπορεί να είναι και περισσότερα πλέον, γιατί κάθε φορά όταν γίνεται μία προσφυγή της ΔΕΗ, μπαίνει και το 40%. Πάντως, όπως ακούγεται το νούμερο 7,5 εκατομμύρια στο λογαριασμό μας, δεν είναι δικά μας. Μπορούμε να τα πάρουμε από το πρωί. Εσείς συνέχετε, δεν τα πούμε. Δεν τα παίρνουμε. Όχι βέβαια. Αφού είναι συγκράτο, δεν είναι με τόπο. Για πάντα του Δήμου. Μπορεί να τα πάρει το πότε θέλει. Για πάντα. Ησυχία. Τι θα τα πάρει και κύριο στην Ελλάδα. Τι θα τα πάρει που δεν μπορώ να τι πάρω. Τι λέτε κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε εργολάβο τα παλά τα λεφτά. Ακούστε λοιπόν κάτι. Μην δημιουργείτε εντυπώσει. Εγώ. Τα χρήματα αυτά είναι προκαταβολέ τη ΔΕΗ. Κάνετε λάθο. Σα έχουν ενημερώσει λάθο. Κύριε Πρόεδρε, θα με προστατεύσετε ή θα αναγκαστώ πάλι. Δεν ξαναμιλάω. Ευχαριστώ. Αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, τα χρήματα ευχαριστώ. Αυτά είναι χρήματα προκαταβολών της ΔΕΗ για να μας πάει στο δικαστήριο. Ξέρετε καλά, είχα χρησιμοποιηθεί και ένα μέρος από αυτά και η υπηρεσία τα συμπληρώνει. Μην πουλάμε ότι έχουμε 7 εκατομμύρια τόσο. Δεν είναι δικά μας. Τα δικαστήρια πρωτόδικα έκανα μία. Επειδή τα πήρε τα δικαστήρια όλα με τη σειρά, βλέπω λοιπόν ότι όλα πλην ενός που δεν είχε πάρει ο δικηγόρος ΔΕΗ τα έχουμε χάσει σε πρώτο βαθμό. Άρα λοιπόν, αν τα χάσουμε και στο δεύτερο, τι θα κάνουμε. Και εκεί θα πούμε είναι δικά μας τα λεφτά, δεν θα δίνουμε. Τι βρισκόμαστε, σε μια, πώς θα το πούμε δηλαδή. Δεν σας τα δίνουμε τα λεφτά. Δεν είναι δικά μας τα λεφτά μέχρι το δικαστήριο να μας τα κατοχυρώσει. Και αφού σε πρωτόδικο βαθμό έχουμε χάσει, γιατί δεν ελπίζουμε στο δεύτερο βαθμό να τα πάρουμε. Αν τα πάρουμε, είναι δικά μας. Για την ώρα δεν είναι δικά μας. Είναι προκαταβολές, αυτό λένε. Λοιπόν, απλά πράγματα είναι. Άρα λοιπόν. Δεν έχει ο λογαριασμός 7,5 εκατομμύρια. Τέλος, κλείνει. Κύριε Χίνη. Κύριε Δήμαρχε. Αυτός ο λαός έχει δώσει πολλές μάχες και τις έχει κερδίσει και πολλές, έχει κάνει πολλές επαναστάσεις. Μην δείχνετε εδώ στον δούλο πρέπει απόψε. Σωστά. Δεν το κάνετε αυτό το πράγμα. Ας μην δώσουμε τους μισθούς. Ας μην δώσουμε τους ΚΑΠ. Μα θα καθίσουμε τώρα να λέμε. Να το καταγράψουμε. Όχι, να το καταγράψουμε. Δεν είναι. Ακούστε. Μπορεί να μην πληρώσουμε. Συγγνώμη, η επανάσταση θα έχει αποτέλεσμα. Η επανάσταση θα έχει αποτέλεσμα. Να ρωτήσουμε τους υπαλλήλους όμως. Δεν να ρωτήσετε τους υπαλλήλους. Υπάρχει την περίπτωση να μην πληρώσει τους υπαλλήλους. Δεν έχει γίνει μόνο το μεγάλο πόντο. Εδώ η όλη Ελλάδα θα ξεσηκωθεί. Να μην δεχθούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την απόφαση που κατεβάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτή την εισήγηση να μην την δεχθούμε. Δεν την κατεβάζουμε. Είναι υποχρέωση. Πιανού. Είναι υποχρέωση να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο άρμα. Να την καταψηφίσουμε, αυτό λέω. Αυτή θα γίνει ψηφοφορία. Ωραία, αυτή είναι η πρότασή μου. Πάρα πολύ. Θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία ένα προς ένα. Ένα λεπτό. Για να μην πουλάμε εδώ μέσα, ο καθένας δεν ξέρω εγώ τι. Θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Να λοιπόν που ο Δήμαρχος δεν έχει την πλειοψηφία. Να λοιπόν που θα κατατροποθεί ο Δήμαρχος που δεν έχει την πλειοψηφία και θα περάσει. Να λοιπόν που παραπονείστε. Περάστε, σας παρακαλώ. Περάστε λοιπόν την άποψή σας και αύριο όταν υπάρχει, δεν ξέρω εγώ τι, πέστε εμείς παρακαλώ. Δεν είναι από την πλευρά μας επίδειξη δουλική συμπεριφορά, κύριε Χίλη. Δεν είναι βέβαια. Και αν θέλετε να πλειοδοτήσουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος επαναστάτης, αφήστε εγώ δεν μένω σε λογικές τέτοιες. Εγώ είπα και κάτι άλλο το οποίο έμεσα το αποφεύγει. Υπάρχει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η προσφυγή στο δικαστήριο. Θα εκδικαστεί. Αν δικαιωθούμε, γυρίζουμε τα λεφτά πίσω. Αν σας έλεγα εγώ να κόψουμε αυτή την προσφυγή που έχουμε κάνει, θα μου λέγατε τα κλέσεις και θα είχατε κάθε δικαίωμα. Προτείνετε δηλαδή άλλο τρόπο πάλι εκτός από το δικαστήριο. Αυτό λέω. Να μην την προσφυγή. Κερδίσαμε με γεια μας, με χαρά μας, τα παίρνουμε. Και άλλωστε να τελειώσω, δεν είναι όλοι οι Δήμοι που έχουν πάρα πολύ Δήμοι, τα έχουμε δώσει από την προηγούμενη φορά. Εγώ δεν λέω, η πρόταση λοιπόν είναι, αν θέλετε να πλειοδοτήσουμε σε παραστατικότητα, να βάλουμε μια απόφαση, όλα βάλουμε και μια σημεία, δεν θα πληρώνετε. Σας είπα να μείνει η δικαστική υπόθεση να δικαστεί, άμα την κερδίσουμε, μπράβο μας, μαζί σας λοιπόν. Μέχρι να δικαστεί κοινιάζεται. Κύριε Κωνστολόπουλε, κύριε Βαγιάτσικο. Να πάρουμε απόφαση να τα δώσουμε και μετά να κερδίσουμε το δικαστήριο. Σήμερα η ευκαιρία λοιπόν να μην τη δώσουμε.
και μην περάσει. Κύριε Μαγιά, συνεχίστε. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε μία απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, για το θετικό ή για το αρνητικό. Στην εισήγησή σας αναφέρετε ακριβώς, σας γνωρίζουμε ότι η μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων επισύρει κυρώσεις επί των υπευθύνων και μείωση της ετήσιας επιχορήγησης. Μπορείτε να μου εξηγήσετε για να καταλάβω καλά τι νόημα έχει η ψήφωση δική μας που επιβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο όταν είμαστε μας υποδεικνύεται ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε θετικά. Έχει κανένα νόημα να έρθει εδώ το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβουλίο. Για ποιο λόγο έρχεται. Και μόνο γι' αυτό η απόφαση πρέπει να είναι αρνητική. Και μόνο γι' αυτό το λόγο η απόφαση πρέπει να είναι αρνητική, να είναι κατά. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό είναι μία απόφαση προηγουμένη να πάει να νομοθετήσει ο Υπουργός, να πάει να νομοθετήσει ο Υπουργός και να τα πάρει τα χρήματα με όποιο τρόπο θέλει. Εμείς θα πρέπει να κρίνουμε και να συγκρίνουμε ποιοι είναι οι όροι που συμφέρουν το Δήμο, την κατασκευή του πολίτη, με ποιους όρους θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο όφελος από τα επιτόκια και τα λοιπά που μπορούμε να τα διαπραγματευτούμε και όχι να υπακούσουμε με την πρώτη σε αυτό που λέει έτσι άκρητα ο Υπουργός, η εκείκλος του Υπουργείου. Ας το νομοθετήσει και θα πάρει. Κύριε Δημάρχη, σε ένα λεπτό και σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε το δεύτερο, εντάξει, δικαίωμα του καθένας είναι να νομίζει ότι αυτό που πρέπει να κάνει το σωστό. Όσο για το πρώτο, δεν νομίζω ότι στέκει. Θέλατε, λέτε, μια πρόταση με υπόδειξη. Όλες οι προτάσεις που έκανα με υπόδειξη. Με υπόδειξη, όχι ότι σας βάζω να σας πω θα κάνετε αυτό. Η πρόταση είναι η πρόταση. Γιατί αναφέρετε. Γιατί εξακολουθείτε να μιλάτε. Γιατί έτσι θέλω. Στο τέλο τη γραφή. Και έτσι θέλω. Γιατί έτσι θέλω. Αυτή είναι μια ωραία βαλέτη. Να κρατάμε τη σχολεία μα. Όταν έχω πει. Δεν διακόπτε, κύριε Πρόεδρε. Όταν έχω πει. Θα σας διακόψω. Κύριε Πρόεδρε. Και θα σας διακόπτω. Το είπα και πριν. Δεν το άκουσα όταν θέλετε θα με διακόπτω. Εντάξει, θα το γράψουμε κιόλας και να πούμε όταν θέλετε ο κ. Παγκάκης θα διακόπτω το Δήμο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν το γράφω, γιατί εδώ μέσα γράφουμε ότι είναι νόμιμο. Ο Δήμαρχος και ο κάθε σύμβουλος δεν διακόπτεται από κανένα. Εγώ θα σας έχω διακόψει ποτέ. Είπατε λοιπόν, μας κατεβάσατε μια πρόταση και μας υποδείξατε. Κατόπιν αυτού δεν έχει νόημα. Το είπατε και το εννοούσατε. Το είπα, το εννοούσα και έτσι είναι. Ναι, μόνο που σας έκανα μια πρόταση για την τηλεθέρμανση και υπόδειξη και κάναμε 25 ώρες. Γιατί εκεί δεν το εννοούσατε, τώρα το εννοείτε. Φυσικά να, όταν κατατίθεται μια πρόταση, κύριε Μανιάκη, όταν κατατίθεται μια πρόταση, αυτός που την καταθέτει κάνει και πρόταση. Συνιστά. Δεν υποχρεώνει κανέναν, ούτε τον πιάνει από σβέρκο. Συνιστά λοιπόν να γίνει και όποιος συμφωνεί το ψηφίζει. Όποιος δεν συμφωνεί σηκώνει το χέρι. Άρα λοιπόν αυτά ότι πού μπαίνει δηλαδή, μπαίνει η ενεργοκή, μπαίνει ο αυτός που εισηγείται το θέμα και λέει κάτω τι θέλετε. Εννοείται ότι κάνετε ό,τι θέλετε. Όσο για το δεύτερο, είναι δικαίωμά σας να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Και εμείς αν θέλετε, συμφωνούμε απόλυτα με αυτά. Ότι έπρεπε ο Δήμος να διαχειρίζει τα λεφτά του μόνος του, να βρίσκει τις καλύτερες συνθήκες, μόνο που ξέρετε πολλές φορές, ακόμα και στη ζωή και παντού, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, εκτός αν κηρύξουμε επανάσταση. Αλλά δεν είμαστε σε καθεστώς αστικής δημοκρατίας. Την επανάσταση την κηρύσει ο καθένας όταν έρθει η στιγμή. Αν λοιπόν θέλετε να κάνουμε επανάσταση από σήμερα, να πλειοδοτήσουμε. Ποιος έχει τα περισσότερα να κάνει επανάσταση. Έντονα. Κύριε Κουριάκη. Όχι, δεν ξέρω, γιατί με τον δικηγόρο μίλησα, γιατί σας είπα και πάλι. Αν επιτεθεί κάτι στο δικαστήριο Βασίλη, εννοείται. Θα πάρει απόφαση να τα δώσει και μετά γίνει στο δικαστήριο. Τότε. Πορεδεύεται. Αν είναι εδώ τώρα κοντά,
Συγχύστε με την τιμή. Να πάμε κι εμείς μαζί και εμείς δεν πληρώνουμε κανέναν. Κύριε Βουλή. Άρχισε το πρόβλημα. Ανοίξε μια συγγνώμη. Αν λοιπόν αναβάλουμε σήμερα τις συνεδρίες, σκέφτηκε ένα χρηματοδότης. Να πάρουμε. Ρωτήστε το Υπουργείο. Μας είπε ότι οι δικές. Τι να σας πω, ό,τι διάβασα. Κύριε Πρόεδρε. Η οποία υποχρεώνει τους Δήμους και τις περιφέρειες, από ό,τι ξέρετε, και τόσο ενός μηνός, και τόσο δύο να μεταφερθούν και τα χρήματα. Αυτό λέει ότι γίνεται. Αν μια χρηματοδότηση μας υπόψη, δεν έχει ακούει στο προσωπικό. Η κυρία Σούλα εκεί πέρα, αν είχε μια κραγωνιά, θα το είσαι. Ρωτήστε το, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολόπουλος. Συνεχίζω. Κύριε Αποστολόπουλος. Πάτρα κέρδισε δικαστικά, άρα αυτό θα ισχύει. Όχι, απόφαση δεν ισχύει. Δεν κατάλαβα. Τόσο καιρό που δεν είχαν καταθέσει τα λεφτά στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι υπάλληλοι δεν πληρωνόσαν του Δήμου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε εκφοβισμό κάνει ο κρατικός μηχανισμός, ασκήμα το κεφάλι, θα μας κάνετε κύριε Ξεργανόπουλο τώρα στα γεράματα που μου στέλνατε, έτσι. Μόνο αυτό σας λέω. Τώρα να απαντήσω και να πω κάτι παραποτέ. Να πω λοιπόν ότι κάτι δεν έχετε καταλάβει. Η προσφυγή που έκανε ο Δήμος ήταν σε μια προηγούμενη υπουργική απόφαση. Όταν ζήτησε, εγώ δεν είμαι στο Συμβούλιο, παρακαλώ. Όταν λοιπόν ζήτησε να μεταφερθούν τα λεφτά. Και τότε λοιπόν ο Δήμος είπε ότι δεν τα πάμε τα λεφτά και προσφέρουν. Πλέον δεν μιλάμε για αυτή. Ήρθε μια καινούργια υπουργική. Μ' ακούτε λοιπόν, γιατί εγώ δεν θέλω ούτε να κάνω μαζί με τον πρόεδρο κάποιου που μου νομίζει. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ήρθε μια καινούργια η οποία εν ολίγη και λαϊκά και σε ελεύθερη μετάφραση λέει: τα πράγματα δεν ήταν όπως τα λέτε. Πλέον η ΚΑΠ θα μπαίνει σε λογαριασμό που θα ανοίξει. Πλέον οποιαδήποτε επιχορήγηση, μάλλον δεν λέει οποιαδήποτε, οι επιχορηγήσει θα μπαίνουν σε λογαριασμό που θα ανοίξετε. Άρα λοιπόν αυτό που είπατε δεν στέκει. Ανοίξτε ένα λογαριασμό, δεν μπαίνει. Δεν μιλάμε, Μαρία. Εγώ αυτό είπα σε πρώτη φάση. Να ανοίξει ο λογαριασμό αυτό και να κλείσουν οι τρεις μικροί. Αυτό θα πούμε σήμερα. Τώρα, μετά από δύο μήνες, θα απαιτήσουν να βάλουμε και τα άλλα λεφτά. Αλλά δεν αναφερόμαστε, σας απάντησα. Δεν αναφερόμαστε στην ίδια απόφαση. Γιατί λέτε, τι πρεμούρα με έπιασε. Δεν με έπιασε καμία πρεμούρα. Μπορώ να το παίξω περισσότερο επαναστάτη από εσά, αλλά θέλω να βλέπω και τα πράγματα. Λίγο στο πώς μπορούν να αποδώσουν κάποιες καταστάσεις που ίσως δεν ξέρω ο καθένας πώς να τις βιώσει. Κάποιοι άλλοι περιμένουν και το χιλιάρικο το μήνυμα. Ούτε κινδυνολογώ τι θα πει να μην πάρει το χιλιάρικο να υπάρχει. Δηλαδή εσείς πονάτε στους παντήλους. Μη με μεταφράζετε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Μη με μεταφράζετε. Όπως μου είπατε τι πρεμούλα σε έπιασε, δεν με έπιασε κανένα. Δεν κάνετε εξήγηση να τα βάλετε. Επειδή έχει το μικρόφωνο ανοιχτό, θα σε διακόπτω. Πώς θα γίνει να μιλήσω κι εγώ. Όχι, θα σε. Θα σας. Δεν σου μίλησα πριν λίγο. Κύριε Παπαστολόπουλε. Εντάξει τώρα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο θέμα
αυτός αφορά όλους τους δήμους της χώρας. Δεν αφορά το υποδήμο μεγάλο Πίσω από αυτόν τον νόμο, πού μπορεί ο Δήμος Μεγαλόπολης να αντισταθεί? Ένα είναι το συνδικαλιστικό του όργανο, η ΚΕΔ. Ως εκ τούτου δεν έχει προκύψει ακόμα ούτε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ, ούτε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι κατεπίμονο το θέμα για να έρθουμε σήμερα να πάρουμε μία απόφαση που κατά βάθος όλοι διαφωνούμε. Και νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να φύγουν τα χρήματα από τις τράπεζες της Μεγαλόπολης και να πάνε στην τράπεζα της Ελλάδος που τα διαχειρίζεται στην Αθήνα, δεν ξέρω πού. Πιθανόν η κυβέρνηση κάτι άλλο σκοπό έχει. Αυτό αφορά όμως την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Δήμαρχε, καλό θα ήταν να πάρει μία αναβολή το θέμα, να πάμε στο συνδικαλιστικό μας όργανο, το οποίο είναι η ΚΕΔ, και να αποφανθεί συνολικά, διότι όπως είπα δεν απασχολεί μόνο το Δήμο Μεγαλόπολης, απασχολεί όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Και κανείς, κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν θέλει να φύγουν τα χρήματα από τον τόπο. Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Παναγκοπούλου, ο Δήμος Πάτρας πήρε απόφαση και είπε ότι δεν τα μεταβιβάζει τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εδώ μπαίνει το ερώτημα και μπαίνει και πιθανόν ο φόβος ότι αν δεν μας καταθέσουν τα χρήματα στη συνέχεια από τους ΚΑΠ και πώς θα πληρωθεί το προσωπικό κλπ. Κλπ. Μια σειρά. Κανείς δεν θέλουμε και κανείς δεν μπορεί να δεχτεί ότι με μία απόφαση δικιά μας θα είναι εις βάρος του προσωπικού ή κάποιων ανθρώπων που περιμένουν μηνιαίως να πληρωθούν. Αυτά λοιπόν για να τα λύξουμε, μπορούμε όπως επαναλαμβάνω να απευθυνθούμε στο συνδικαλιστικό μας όργανο. Μέσω εκεί θα το λύσουμε. Πολύ σύντομα και σε 10 μέρες νομίζω τελειώνει η διαδικασία. Άρα ως εκ τούτου προτείνω κύριε Πρόεδρε να αναβληθεί το θέμα και να έρθει μόλις η ΚΕΔΕ αποκτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο. Λοιπόν, επειδή δεν θα πούμε σε δημοπρασίες ποιος θα πλειοδοτήσει, να αναβληθεί. Να αναβληθεί το θέμα. Ο Θεός θα βάλει το χέρι. Να αναβληθεί το θέμα. Πρώτες και από εμάς. Να αναβληθεί. Δεν έχουμε κανένα θέμα και δεν δίνουμε σε κανένα το δικαίωμα να το παίξει περισσότερο επαναστάτης και περισσότερο. Κοιτάμε και την λογική. Θέλετε να αναβληθεί. Να αναβληθεί. Θέλετε να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε. Ψηφοφορία. Θα πει στην πληροφορία με αναβολή του. Μέχρι τους ότου, θα δούμε, όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Εγώ τις προτείνω. Όταν βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μία κατάσταση τέτοια, όπου εν ολίγη, σε λίγο θα μας πούνε και οι Καμαλοτσολιάδες. Κάτσε, γιατί ακούς και γάφας. Σε λίγο θα ακούσουμε και τέτοια. Λοιπόν, θέλετε αναβολή, αναβολή. Να το αναβάλουμε. Πρόταση είναι για αναβολή. Του κυρίου Μιχόπη, ό,τι διάβασα, σου λέω. Έχουμε σας λέω. Λοιπόν, ήταν μέχρι τέλος του μήνα, πρέπει να το φτιάξουμε σε ένα μήνα και σε δύο μήνες, λέει, μεταφορά των θυμάτων. Λοιπόν, με την πρότασή σας, κύριε Μιχόπηλε, δεν υστερούμε σε τίποτε αναβολή. Κύριε αναβολή. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα, ότι από ό,τι είδα τώρα στην Πάτρα είναι από το 2015 η διαδικασία, δηλαδή με τα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Εκκλησίας. Έχει τελεσυνηθίσει στην Πάτρα. Διότι είναι ακόμα σε διαδικασίες με δικαστήρια από ό,τι βλέπω και δεν έχουν δοθεί. Λοιπόν, το να πάρουμε, το να πάρθει απόφαση και να δοθούν τα χρήματα, έχει και αυτό εξίσου ευθύνη. Δεν είναι μόνο ευθύνη ότι θα πληρωθούν οι υπάλληλοι, που είναι ένας πάγιος εκβιασμός όσων έχουμε την εξουσία. Έτσι, δηλαδή, ο εργοδότης λέει σκύψε το κεφάλι γιατί αλλιώς θα σε απολύσω και τώρα λένε
εκτός από τα ταμιακά διαθέσιμα, γιατί διαφορετικά θα πληρώσουν και πάλι. Σε αυτά θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπογύψουμε και ότι ο μόνος τρόπος πάλι δεν είναι η δικαιοσύνη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και συνδικαλιστικά και με το κίνημα και να πάμε έτσι. Λοιπόν, δίνετε σε ψηφοφόρια το θέμα για αναβολή. Για πόσες ημέρες, κύριε Πικόπλεκο. Πόσες θέλετε. Δεν ξέρω αν λέει σε ένα μήνα, πρέπει να έρθει. Εγώ πάνω. Πότε να ξανασυζητηθεί το θέμα. Όσπου. 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 Μέχρι που να προκύψει το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Θα πάει κάτι δύο μήνες. Θα πάει κάτι δύο μήνες. Δύο μήνες. Λοιπόν, συμφωνούμε από εδώ. Κι άλλο ένα μήνα από μένα. Είναι ξεκάθαρο. Έως όταν προκύψει το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Τρεις έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Ποιοι ψηφίσουν υπέρ της πρότασης. Πέτσε αναβολή. Να πάμε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, μια και ρωτάτε, ο συνδυασμός ο δικός μας θα ψηφίσει την αναβολή, αλλά όποτε και να έρθει, εμείς θα μας αντίθετοι να δοθούν τα ταμιακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ευχαριστούμε. Αναβολή. Ψηφίσουμε αναβολή. Διανάταση κυρών. Δεν είναι αναβολή. Ανάταση κυρών. Αναβολή. Ποιο είναι η φαντασία.
Εσείς, προχωράμε στο επόμενο.